Είναι μαζί μας λοιπόν ο Δήμαρχος Καλλιμνού, ο κύριος Διακομιχάλης. Τον καλημερίζουμε. Καλώς ήρθατε. Κύριε Δημαρχέ, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε κοντά μας. Κύριε Δημαρχέ. Κάποια στιγμή έρχεται και το από κοντά. Έρχεται και το από κοντά, γιατί συνήθως τα λέμε. Μακάρι να λέγαμε και τίποτα ευχάριστο, γιατί δυστυχώς τα λέμε συνήθως με αφορμή το τι κάνουν οι γείτονές μας. Τώρα λοιπόν έχουν αποφασίσει από ό,τι φαίνεται να περάσουν πάλι τη γραμμή. Συνηθισμένοι. Τα βλέπατε σε αυτά τα δείγματα, ήταν εντυνόμενο αυτές τις μέρες. Τι καταλαβαίνατε? Μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεσάλωσαν, επιτρέψτε μου να το πω, στην κυριολεξία. Βλέπετε ότι όλος ο πολιτικός κόσμος στη γειτονική χώρα επιτίθεται στον Πρωθυπουργό της χώρας για το ταξίδι και την ουσία αυτού του ταξιδιού. Άρα κάτι καλό έγινε εκεί. Βεβαιότατα. Ακόμα και ο μετριοπαθής Νταβούτογλου προχθές, χθες έψεξε τον Ερντογάν γιατί καθυστέρησε, λέει, 5 μέρες. Να απαντήσει, βέβαια. Να απαντήσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο ο Ερντογάν. Είναι όλο το πολιτικό σύστημα της γειτονικής χώρας. Διαχρονικά έχει την ίδια συμπεριφορά. Θα ζήσουμε δηλαδή σκηνικά του παρελθόντος. Τώρα εσείς τι εκτιμάτε, κύριε Διακομιχάλη, από την εμπειρία σας? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι... Έχουμε περάσει δύσκολα καλοκαίρια. Γι' αυτό ρωτάμε. Αυτό θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι. Θα είναι δύσκολο καλοκαίρι. Γιατί ο Ερντογάν βρίσκεται, θα έλεγα, στριμωγμένος. Με αποτέλεσμα και... Πολιτικά εννοείται, είναι πιεσμένος. Βεβαιότατα. Διότι το 23 έχει εκλογές, η οικονομία δεν πάει καλά. Τραγική κατάσταση. Βλέπετε την αντιπαράθεση που γίνεται στο εσωτερικό της χώρας του. Ο πόλεμος δεν του βγαίνει. Ο πόλεμος... ο ρόλος θέλει να παίξει, δεν φαίνεται να του βγαίνει. Ακριβώς. Θα στέλνει βάρκες τώρα, τι θα κάνει? Πέραν από τις προκλητικές κινήσεις που γίνεται με τους ψαράδες κλπ. Που τα ξέρετε σε αυτά πολύ καλά. Βλέπετε να στείλει μεγάλο αριθμό μεταναστών, όπως έχει προαναγγείλει? Ανεξάρτητα θα κάνει αυτός. Εγώ δεν κοιτάω, δεν προσεγγίζω το θέμα έτσι. Είναι τι κάνουμε εμείς που θέλει ενίσχυση σε καθημερινή βάση της αποτροπής, στο σωστό σχεδιασμό, ψυχραιμία, γιατί η ασύμμετρη απειλή την ζήσαμε το 20 στον Εύρο και σε όλο το Αιγαίο. Τώρα διαφαίνονται τέτοιου είδους κινήσεις. Τι κάνουν δηλαδή, μπορείτε να μας δώσετε με λεπτομέρειες, πώς στείνεται το σκηνικό των προκλήσεων από την πλευρά της Τουρκίας? Πώς ενεργούν? Κοιτάξτε, το θέμα με τους δουλέμπορους είναι γνωστό. Είναι γνωστό. Από εκεί και πέρα, η φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων. Πάντα μπορεί να σου δημιουργήσει ένα πρόβλημα, μεγάλο μήκος ακτογραμμών. Συνεχίζουν να έρχονται εκεί στα γνωστά σημεία, ας πούμε, προσεγγίζουν ξανά τα ίμια, επιχειρούν να δημιουργήσουν ζητήματα. Κοιτάξτε, εκεί. Υπάρχουν περίοδοι ύφεσης, κύριε οικονόμου, αλλά και περίοδοι που... Χειροτερεύει το πράγμα. Τώρα εγώ προσωπικά πιστεύω ότι λόγω όλων αυτών των εξελίξεων, διότι ο Ερντογάν έχει τρελαθεί με το θέμα των F-35. Αυτό είναι το κλειδί, λέτε. Ναι, τον έχει βγάλει εκτός λογικής, θα έλεγα. Και γι' αυτό βιώνουμε τώρα ό,τι Δημαρχέ, βοηθήστε μας, μιας και το αναφέρατε, να πάμε μαζί, έτσι όπως είμαστε, στον Εύρο, να βρούμε την Έλλη Κασόλη. Η Έλλη ήταν χθες στις Καστανιές, τώρα βρίσκεται καθοδόν από ό,τι καταλαβαίνω. Το έλεγαν και οι άνθρωποι εκεί ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει σε σχέση με το 2020. Είμαστε πολύ πιο θωρακισμένοι πια, ωστόσο τρύπες όντως υπάρχουν. Αλήθεια είναι αυτό και μάλιστα λένε ότι πια λόγω και του φράχτη δεν βλέπουν τους ανθρώπους αυτούς να περνούν μέσα από τα χωριά τους όπως γινόταν το 20. Σίγουρα όμως σε μια συνοριακή γραμμή καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν κενά, υπάρχουν μικρά κρυφά περάσματα και αυτά είναι που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν οι διακινητές. Μάλιστα όπως μάθαμε χρησιμοποιούν πια εναλλακτικές διαδρομές, διαδρομές δηλαδή χωρίς εμπόδια για να είναι πιο εύκολο να περάσουν στην απέναντι πλευρά. Και όταν εντοπίζονται συλλαμβάνονται απευθείας. Όταν εντοπίζονται, ναι, συλλαμβάνονται. Υπάρχει μεγάλος αριθμός. Ο αριθμός των συλλήψεων πρέπει να σας πω ότι έχει μεγαλώσει, έχει αυξηθεί. Έχουμε μια διαφορά και από μήνα σε μήνα. Και αν συγκρίνουμε αυτόν τον μήνα με τον προηγούμενο, τον Απρίλιο, για παράδειγμα, είχαμε σύμφωνα με τις πληροφορίες 400 συλλήψεις μεταναστών, 20%, 25 πάνω δηλαδή σε σχέση με τον περσινό Απρίλιο. Αυτοί τι γίνονται στη συνέχεια? Την προηγούμενη εβδομάδα. Συλλαμβάνονται. Στέλνονται πίσω με συνοπτικές διαδικασίες ή παραμένουν εδώ σε κέντρα? Πώς εξελίσσεται το πράγμα?
Κοιτάξτε, υπάρχει το προκεκά και το kit, τα κέντρα ταυτοποίησης, εκεί γίνονται οι διαδικασίες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όχι σε όλους, πάντα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι γυρνούν πίσω με πολύ συνοπτικές διαδικασίες. Υπάρχουν και κάποιοι που περνούν από το κέντρο ταυτοποίησης. Αν μπορούν να μείνουν, μένουν. Αν δεν μπορούν να μείνουν, επιστρέφουν πίσω. Εγώ πλέον τώρα το θέμα είναι τι γίνεται στο κομμάτι. Το 2020, τα απίστευτα που είχαμε δει να συμβαίνουν στον Εύρο με τους ανθρώπους αυτούς να φορούν ακόμη και περούκες προκειμένου παρίσταναν τις γυναίκες στα γυναικόπαιδα περάσουν, στην πραγματικότητα βέβαια. Για να μπορέσουν να περάσουν και βλέπαμε μέσα στα χωράφια περούκες αφημένες και τα πράγματά τους. Μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις. Βεβαίως αυτό που ακούμε από τους συνοριοφύλακες, αυτό που ακούμε από τις αρχές είναι ότι είμαστε πολύ πιο έτοιμοι πια, έτσι δεν είναι? Εσύ το βλέπεις αυτό, υπάρχει δηλαδή ετοιμότητα των ελληνικών δυνάμεων αυξημένη, ενισχυμένη? Υπάρχει και το λένε και οι κάτοικοι, δεν είναι μόνο ότι το είδαμε εμείς όσες μέρες είμαστε εδώ, το λένε και οι ίδιοι οι κάτοικοι ότι νιώθουν και περισσότερη ασφάλεια και ότι είναι και λιγότεροι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν και φτάνουν μέσα στα χωριά. Σίγουρα, όπως είπαμε, υπάρχουν και τα περάσματα, αλλά όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, από τότε που δημιουργήθηκε ο φράχτης, είναι πολύ δυσκολότερο το να μπει κανείς παράνομα στην Ελλάδα. Ακόμα και στο σημείο όμως που δεν υπάρχει φράχτης, γίνεται και εκεί μεγάλη προσπάθεια. Χρησιμοποιούν από τη μία τις θερμικές κάμερες με τις οποίες μπορούν να παρακολουθούν την κινητικότητα, κυρίως τη νύχτα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε ότι το βράδυ γίνονται οι περισσότερες τέτοιες προσπάθειες. Από τη μία και από την άλλη χρησιμοποιούν τα ραντάρ με τα οποία μπορούν να βλέπουν μέχρι και 15 χιλιόμετρα εντός της τουρκικής πλευράς και να ελέγχουν και εκεί την κινητικότητα. Τώρα αυτά στον Εύρο, Δήμαρχε, εδώ το διαβάζουμε σήμερα και στην καθημερινή μας, το επιβεβαίωσε και ο Μανώλης Κωστίδης, ότι οι Τούρκοι βγάζουν και το Γιουνούς. Είναι ένα καινούριο ερευνητικό μεταξύ Λέσβου, Χίου και Λίμνου, όπου εμείς έχουμε άσκηση εκεί. Είναι μια άλλη πρόκληση. Σοβαρό είναι αυτό. Σοβαρότατο. Και ακριβώς εδώ θέλει έναν σαφή σχεδιασμό, σωστά μηνύματα που πρέπει να στέλνει η ελληνική πλευρά. Και βέβαια είμαι από αυτούς που διαχρονικά λέω ότι η αποτροπή, η ισχυρή αποτροπή και ο σωστός σχεδιασμός είναι η λύση, λέτε. Είναι η λύση. Δεν... Και η ενίσχυση. Βεβαιότατα. Όταν, κύριε οικονόμου, μιλούμε για ενίσχυση αποτροπή, σημαίνει κόστος, γιατί πρέπει οι ένοπλες δυνάμεις να έχουν όλα εκείνα τα απαιτούμενα μέσα. Έχουμε ελληνική... μπροστά μας και ένα καλοκαίρι που το χρειαζόμαστε, κύριε Δήμαρχε. Βεβαιότατα. Και εκεί που φαινόταν ότι θα πήγαινε καλά το καλοκαίρι, βλέπετε ότι ξεκίνησαν οι μεγάλες εντάσεις. Η Κάλυμνος, πάντως, εμείς το ξέρουμε από τον συνάδελφό μας εδώ, τον Μιχάλη Τεζάρη, και φίλο μας. Είναι ένας καταπληκτικός προορισμός για το καλοκαίρι. Δεν τον έχετε επισκεφθεί, έτσι. Δεν έχουμε. Έχετε δίκιο. Θα μας φιλοξενήσει ο Τεζάρης τώρα, όλους. Ο Δήμαρχος μας έχει καλέσει άπειρες φορές. Κύριε Αναστασοπούλου, ακούστε. Εμένα ο Μιχάλης με έχει φιλοξενήσει. Ο Μιχάλης. Εγώ θα πάω στον Δήμαρχο. Το Δημήτρη τον οικονόμου, λοιπόν. Ωραία. Υπάρχει πολλή κόσμο. Άρα θα συνευρεθούμε εκεί. Αυτό είναι δεδομένο και θα περάσουμε όμορφα. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι.